Σε πραγματική μάστιγα έχουν εξελιχθεί οι συμμορίες που κλέβουν καλώδια από φωτιστικά σώματα σε κοινόχρηστους χώρους, βυθίζοντας έτσι στο σκοτάδι ολόκληρα πάρκα στο Δήμο του Βόλου. Μετά τις αλλεπάλληλες κλοπές στα φανάρια και τα φωτιστικά του περιφερειακού δρόμου, οι συμμορίες επεκτείνονται τώρα σε κεντρικούς οδικούς άξονες όπως οι Λαρίσσες, καθώς και σε πάρκα όπως αυτό του Ανάβρου, όπου υπάρχουν καταγγελίες ότι η κλοπή των καλωδίων γίνεται από άτομα που γνωρίζουν πολύ καλά τι κάνουν. Η κατάσταση είναι εκτός ελέγχου. Όντως έτσι είναι. Ακόμη και μέσα στα πάρκα, μέσα στις πλατείες. Και δεν είναι τυχαίοι αυτοί που πάνε και βγάζουν τα καλώδια. Είναι γνώστοι στο αντικείμενο και γνωρίζουν πολύ καλά πώς ακριβώς θα βγάλουν το καλώδιο, πώς θα το ξεβιδώσουν, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι αυτό το καλώδιο να έχει και ρεύμα. Άρα λοιπόν είναι γνώστοι στο αντικείμενο. Δεν μπορεί δηλαδή να είναι άνθρωποι τυχαίοι. Γι' αυτό λοιπόν υπάρχει αυτό το πρόβλημα, ένα τεράστιο πρόβλημα μεγάλης διαστάσης και δεν είναι μόνο αυτό το πρόβλημα. Εκτός ότι μένουν τα πάρκα και οι πλατείες από το φωτισμό, αλλά δημιουργούν όμως ένα πρόβλημα, ένα πρόσθετο οικονομικό πρόβλημα και στο Δήμο. Στο Δήμο Βόλου σηκώνουν τα χέρια ψηλά, καθώς αδυνατούν να αστυνομεύσουν επαρκώς τα σημεία όπου χτυπούν οι συμμορίες, ενώ το κόστος αποκατάστασης των ζημιών είναι δυσβάσταχτο. Η αστυνόμευση αυτή τη στιγμή, αντιλαμβάνεστε, είναι πάρα πολύ δύσκολη. Λίγο το προσωπικό από την πλευρά της αστυνομίας, γιατί και εμείς ζητάμε τη συνδρομή και τη βοήθεια της αστυνομίας. Και σε συνεργασία με τη Δημοτική Αστυνομία να κάνουμε κάποιες παρεμβάσεις σε ό,τι έχει σχέση με το λαθρεμπόριο. Αλλά πέραν εκεί όμως υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα έλλειψης προσωπικού. Και αυτό είναι ένα σημείο το οποίο πρέπει να το δει η κεντρική διοίκηση. Δεν πάει άλλο. Πρέπει λοιπόν να δούμε τα πράγματα ως έχουν. Στο σημείο που βρίσκονται πλέον τα πράγματα από πλευράς αστυνόμευσης, ίσως πρέπει να αρχίσει να σκέφτεται το κράτος την επιλογή του στρατού για την ασφάλεια των πολιτών οι οποίοι ζουν με τον τρόμο των κακοποιών και των κλεφτών.